Υπάρχει γενικά στον κόσμο η ιδέα της εξαδινήκευσης, δηλαδή η ιδέα το να βλέπουμε πάντα το γρασίδι του γείτονα πολύ πιο πράσινο από το δικό μας. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτα απ' όλα με την έννοια ότι ακούω στην Ελλάδα πολλές φορές, και όχι μόνο στην Ελλάδα, από διάφορους ανθρώπους να βλέπουν το Ισραήλ ως πρότυπο και να σου λένε το Ισραήλ είναι τέλειο σε αυτό, το Ισραήλ είναι τέλειο σε εκείνο και ούτω καθεξής. Και πόσο μάλλον χαίρονται για την πατριωτική στάση του Ισραήλ, okay? Των κυβερνήσεων του Ισραήλ κτλ. Έτσι πάρα πολύ βλέπω πολλούς φίλους του Ισραήλ στην Ελλάδα να χαίρονται με την νέα κυβέρνηση του Ισραήλ που δημιουργήθηκε και δημιουργείται μάλιστα αυτές ακριβώς τις ώρες που μιλάμε. Σήμερα είμαστε 13 Μαΐου του 2020, μάλιστα είναι η Γρηγοριανή ημέρα ανεξαρτησίας του κράτους του Ισραήλ, αν και εμείς στο Ισραήλ γιορτάζουμε την ημέρα της ανεξαρτησίας του Yom HaTzmaut με την εβραϊκή ημερομηνία 5 του εβραϊκού μήνα Ιγιάρ, επομένως 2 εβδομάδες περίπου πιο πριν. Και βλέπουμε λοιπόν πολλούς να λένε και μπράβο και μπράβο και μπράβο που υπάρχει καινούργια κυβέρνηση στο Ισραήλ μετά από 1,5 χρόνο πολιτικών ανακατατάξεων και πολιτικού αδιεξόδου που υπήρχε, μετά από 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Και τι ωραία και τι καλά, και άλλοι που γλύφουν τώρα και τον Μπένι Γκάντς, που είναι ο αρχηγός του λεγόμενου κόμματος του Γαλανόλευκου, του Καχόλ Λαβάν, αν και η αλήθεια είναι ότι βασικά αυτός είναι αρχηγός ενός καινούριου κόμματος που λέγεται Χώσεν Λεϊσραήλ, και το Καχόλ Λαβάν είναι συμμαχία με τον Ασκενάζη, έναν άλλον καινούριο στην πολιτική του Ισραήλ. Και όλα καλά και όλα ωραία και μπράβο του και μπράβο. Ακούω πολλούς φίλους του Ισραήλ να λένε και μπράβο και μπράβο και μπράβο. Εδώ όμως εμείς σας μιλάμε χωρίς πολιτικό. Εγώ τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά σας μιλάω χωρίς να είμαι political correct. Σας μιλάω ειλικρινά με αλήθεια. Okay? Και είμαι κάποιος ο οποίος δεν βλέπω τα πράγματα πάντα με την καλή έννοια. Όχι ότι πάντα πρέπει να βλέπουμε να ψάχνουμε την κακή έννοια και που δεν υπάρχει. Αλλά σας μιλάω ως κάποιος που είμαι Ισραηλινός, ζω στο Ισραήλ, αγαπώ το Ισραήλ, αγωνίζομαι με τις μικρές μου δυνάμεις υπέρ του Ισραήλ, πολιτεύομαι έστω και λίγο στο Ισραήλ και μπορώ να σας πω ως Ισραηλινός πατριώτης που καταλαβαίνω και την ελληνική πραγματικότητα και σέβομαι την Ελλάδα και τους πατριώτες Έλληνες, μπορώ να σας πω ότι δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, το Ισραήλ δεν είναι φυσικά τέλειο σε όλα. Όχι μόνο αυτό, αλλά το Ισραήλ έχει να μάθει και πράγματα και από την Ελλάδα και από αλλού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η πολιτική του Ισραήλ είναι τόσο σάπια, όσο δυστυχώς είναι και στην Ελλάδα. Αυτό ίσως ακούγεται περίεργο για κάποιους που νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι ό,τι το χειρότερο. Διάφοροι πατριώτες στην Ελλάδα πραγματικά έχουν συγχαθεί την ελληνική πολιτική. Το ίδιο λοιπόν θα σας πω και στο Ισραήλ. Οι αληθινοί πατριώτες Ισραηλινοί έχουν συγχαθεί την Ισραηλινή πολιτική και την πλειοψηφία των Ισραηλινών πολιτικών. Και εξηγούμε. Το έχω πει και άλλες φορές, αλλά εξηγούμε. Το νούμερο ένα σήμερα θέμα που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των Ισραηλινών πολιτικών στο Ισραήλ, είτε είναι από την δεξιά, είτε είναι από την αριστερά, είτε από το λεγόμενο ψευτοκέντρο. Στο Ισραήλ, μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει κέντρο, υπάρχει είτε δεξιά είτε αριστερά. Αυτοί που αποκαλούνται ως κέντρο συνήθως είναι αριστερά. Okay? Και καλυμμένη αριστερά. Και πάλι μπαίνω σε μια μικρή παρένθεση. Όταν λέμε αριστερά στο Ισραήλ, μην πάει το μυαλό σας με τα λογικά ή με τα πλαίσια που υπάρχουν, ας πούμε, στην Ελλάδα, τη αριστερά, τη Έλληνε στην Ελλάδα. Στο Ισραήλ, η αριστερά μπορεί να είναι και καλά καπιταλιστική, δεν υπάρχει το θέμα της τάξης, αυτό που λέγεται του πόλεμου των τάξεων, της ταξικής πάλης. Όχι, δεν μιλάμε για κομμουνιστές, δεν μιλάμε για αναρχικούς. Μιλάμε για liberal αριστερά. Σήμερα η αριστερά που δυστυχώς κρατάει τα ηνία στα χέρια της δεν είναι καν οι κομμουνιστές. Είναι οι λεγόμενοι liberals, οι οποίοι μπορεί να είναι και καπιταλιστές, οι οποίοι μπορεί να είναι και καλά, αυτό που λέγεται φιλελευθερισμός, αλλά με την κακή έννοια του πράγματος. Αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, οι liberals οι οποίοι προωθούν σήμερα το πριόνισμα των εθνικών, θρησκευτικών και οικογενειακών αξιών
παντού και μέσα στο Ισραήλ. Κλείνω την παρένθεση, έτσι, όταν λέω αριστερά, για να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε αριστερά του Ισραήλ. Γυρίζουμε πίσω στο κομμάτι λοιπόν ότι σήμερα αυτό που χαρακτηρίζει τους περισσότερους πολιτικούς, είτε αυτή είναι από τη δεξιά, τη λεγόμενη δεξιά του γλυκού νερού όπως την αποκαλώ, είτε αυτή είναι από την αριστερά, είτε το λεγόμενο ψευτοκέντρο, όλοι τους, αυτό που τους, βασικά τους χαρακτηρίζει είναι το κυνήγι της καρέκλας. Το κυνήγι το να γίνουν υπουργοί και μόνο στο όνομα της καρέκλας. Καμία αληθινή ιδεολογία. Καμία. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το προσωπικό τους εγώ, το φουσκωμένο προσωπικό τους πολιτικό εγώ και τίποτε άλλο. Βέβαια, θυμούνται την ιδεολογία πάντα πριν τις εκλογές. Αλλά ακριβώς μόλις τελειώνουν οι εκλογές, ακόμα και λίγες ώρες, ούτε καν κρατάνε πια τα προσχήματα, ακόμα και μικρές ώρες μετά τις εκλογές, έχουν συνήθως προδίδουν τους ψηφοφόρους τους με τον χειρότερο τρόπο. Μου λέτε για σάπια πολιτική στην Ελλάδα, και όντως η πολιτική στην Ελλάδα επίσης είναι σάπια. Στο Ισραήλ είναι ακόμα πιο σάπια. Και σας το λέω αυτό σαν κάποιος που ξέρω και τις δύο πολιτικές σκηνές. Okay. Σήμερα στο Ισραήλ η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων Ισραηλινών πολιτών ψηφοφόρων, είτε αυτή είναι από τη δεξιά είτε αυτή είναι από την αριστερά, συχαίνονται αυτούς που ψήφισαν πριν τουλάχιστον 2 μήνες, 1,5 με 2 μήνες. Για ποιο λόγο? Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα ο Νετανιάου, το μεγάλο κόμμα του Λικούντ, της δεξιάς του Νετανιάου, της κεντροδεξιάς και του Λικούντ, ο Νετανιάου, έλεγε όλη την ώρα και έλεγε ψηφίστε εμένα για να μην γίνει καμιά κυβέρνηση με τους αριστερούς. Μην και τυχόν ο Γκάντς, ο αριστερός Γκάντς, έτσι όπως τον αποκαλούσε, μην πάρει στα χέρια του την, μην γίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και πάρα πολύ δεξιοί στο Ισραήλ, οι οποίοι ίσως είναι και πιο δεξιοί από το Λικούντ και πιο δεξιοί από τον Νετανιάου, αφήσαν τα δικά τους κόμματα, τα πιο ιδεολογικά δεξιά, για να πάνε να ψηφίσουν Λικούντ και Νετανιάου, μόνο και μόνο γιατί μας υποσχέθηκε ότι έτσι δεν θα γίνει κυβέρνηση με τον Γκάντς. Από την άλλη πλευρά, ο Γκάντς υποσχέθηκε στο δικό του κοινό, στους αριστερούς του Ισραήλ, αφήστε τα πιο αριστερά κόμματα από εμένα και ψηφίστε εμένα για να μην κάνω κυβέρνηση με κανέναν τρόπο με τον Νετανιάου. Έτσι, στη δική πλειοψηφία που ψήφισαν Νετανιάου, πίστευαν ότι δεν θα γίνει κυβέρνηση με κανέναν τρόπο με τον Γκάντς. Και η πλειοψηφία που ψήφισε Γκάντς, πίστευαν ότι δεν θα γίνει με κανέναν τρόπο κυβέρνηση με τον Νετανιάου. Δηλαδή, αυτό ήταν το βασικό μοτίβο των εκλογών. Παρόλα αυτά, μετά τις εκλογές, μετά από 3 εκλογές, και ο Μεν και ο Δε και ο Νετανιάου και ο Γκάντς γύρισαν και άλλαξαν εντελώς αυτό που υποσχέθηκαν προεκλογικά. Και σήμερα δημιουργείται κυβέρνηση και καλά εθνικής ενότητας, όπου πρόκειται να αλλάξουν, να γίνει κυβέρνηση και καλά ρουτίνας, πώς να λένε, κυβέρνηση ρουλέτας, δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο και καλά θα φύγει ο Νετανιάου για να έρθει ο Γκάντς ως πρωθυπουργός. Και τελικά αυτοί που ψήφισαν Γκάντς τρώνε στην πάπα τον Νετανιάου, και αυτοί που ψήφισαν Νετανιάου τρώνε στη μάπα τον Γκάντς. Αλλά όχι μόνο αυτό. Μιλάμε για την πρώτη κυβέρνηση στο Ισραήλ που θα είναι με τόσους υπουργούς. 35 και υπουργοί θα υπάρχουν σε αυτή την κυβέρνηση. Ξέρετε τι πάει να πει υπουργός, όπως ξέρετε και στην Ελλάδα, έτσι και στο Ισραήλ, έτσι και αλλού. Υπουργός σημαίνει και άλλα κονδύλια, ο τύπος θα παίρνει περισσότερο μισθό, θα παίρνει περισσότερα δώρα σαν υπουργός. Και ένα πρόβλημα, αλλά 35 υπουργοί για να δελεαστεί ο Γκάντς και το κόμμα του, για να δελεαστούν και οι αριστεροί του Εργατικού Κόμματος της Αβοντά, που και αυτοί μπαίνουν μέσα σε όλο το πακέτο αυτής της κυβέρνησης, ναι, τους δώσανε σε όλους σχεδόν να γίνουν υπουργοί. Και μάλιστα σημαντικά υπουργεία στο Ισραήλ παίρνει αριστερά στα χέρια της. Υπό τις αιγίδες την αιγίδα του Νετανιάου. Και σε μια εποχή που μόλις αρχίζει το Ισραήλ, όπως και όλος ο κόσμος, να βγαίνει από τη μεγάλη κρίση του κορονοϊού, και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, η οποία έχει σακατέψει την Ισραηλινή οικονομία, όπως έχει σακατέψει και άλλες οικονομίες στον κόσμο, και αντί να έρθουν οι πολιτικοί προς την πλευρά του λαού, που υποφέρει οικονομικά σήμερα, μετά την κρίση του κορονοϊού, έρχονται και σου βάζουν ακόμα περισσότερους υπουργούς. Ακόμα περισσότερους υπουργούς. Ακόμα περισσότερα χαμένα λεφτά. Ενώ κανονικά αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να πηγαίνουν στον πολίτη. Γιατί? Για να
για να γεμίσει το φουσκωμένο εγώ των πολιτικάνδιδων. Και θα σας πω και ακόμα μια μικρή ιστορία. Εγώ πολιτεύομαι, όπως ξέρετε, με το αληθινά δεξιό, πατριωτικό κόμμα της δεξιάς, της ιδεολογικής δεξιάς, Οτσμά Γεουντίτ, εβραϊκή ισχύς, εβραϊκή δύναμη, που σήμερα βρίσκεται υπό την ηγεσία του δικηγόρου Ιταμαρ Μπενγκβίρ. Είμαστε ένα μικρό κόμμα, ιδεολογικά, αν και πάρα πολλοί οπαδοί, έχουμε πάρα πολλούς οπαδούς μέσα στα υπόλοιπα κόμματα της δεξιάς και μέσα στα υπόλοιπα θρησκευτικά κόμματα του Ισραήλ, οι οποίοι μας λένε ναι, σας υποστηρίζουμε, θέλουμε να είσαστε στην κυβέρνηση, θέλουμε να είσαστε μέσα στο Ισραηλινό κοινοβούλιο, αλλά δεν σας ψηφίζουμε, είτε γιατί μας φοβίζουν ότι δεν έχετε την ευκαιρία να μπείτε μέσα στο Ισραηλινό κοινοβούλιο, είτε γιατί οι ραβίνοι των θρησκευτικών κομμάτων δίνουν, οι μεγάλοι ραβίνοι των θρησκευτικών κομμάτων δίνουν εντολές να ψηφίσουν τα άλλα κόμματα, είναι το λεγόμενο πολιτικό παιχνίδι που παίζεται στο Ισραήλ. Γιατί εμείς έχουμε ραβίνους οι οποίοι δεν παίζουν πολιτικά παιχνίδια και είναι ακριβώς άνθρωποι ευθύς. Με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι οπαδών μας να ψηφίζουν τελικά τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα, ακόμα και το Λικούντ, τα υπερορθόδοξα κόμματα και κάποιοι το λεγόμενο κόμμα της Γιαμίνα. Και εδώ θα σας πω τι παίχτηκε. Υπάρχει ένα άλλο και καλά δεξιό θρησκευτικό κόμμα, το οποίο βασικά δεν είναι κόμμα, είναι συνασπισμός τριών κομμάτων. Το Γιαμίνα, το οποίο αποτελείται βασικά από το Μπάιτα Γεουντί, που σήμερα το ηγείται ο ραβίνος Ράφι Πέρετς. Το δεύτερο κόμμα είναι το κόμμα το που λέγεται η Χούντα Λεουμί, το ηγείται ο Μπετσάλελ Σμότριτς. Και το τρίτο κόμμα είναι το κόμμα του Μπένετ και της Σακέντ, το οποίο αποκαλείται Γιαμίνα Χαντάς. Αυτά τα τρία κόμματα μαζί κάνουν το συνασπισμό που λέγεται Γιαμίνα. Και πρώτα απ' όλα, στις πρώτες εκλογές που έγιναν πριν 1,5 χρόνο, ο Μπένετ και η Σακέντ αφήσαν το κόμμα τους που τότε ήταν το Μπάιτα Γεουντί, το αφήσαν ξαφνικά για να κάνουν το δικό τους κόμμα, το λεγόμενο Γιαμίνα Χαντάς. Και καλά είπαν, όπως είπαν, ότι θέλουν να αποκοπούν από τους θρησκευόμενους δεξιούς. Και τελικά αυτό έφερε στο ότι ο Μπένετ και η Σεκέντ να αποτύχουν παταγωδώς, να μην καταφέρουν να μπουν στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο στις πρώτες εκλογές. Τα μεν δύο άλλα κόμματα που μείναν απ' έξω, τον Μπάιτα Γεουντί, που φέραν ως ηγέτη τον Ραβίνο Πέρετς και το Ιχούντα Λεουμί του Σμότριτς, ξέραν ότι δεν θα καταφέρουν να μπουν μόνα τους μέσα στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, που έχει εξαιτίας του υψηλού ποσοστού που είχε ανεβεί σήμερα, και στράφηκαν τότε σε εμάς, στην Οτσμά Γεουντίτ, που μας θεωρούσαν παρήσακτους, και καλά ότι αυτοί είναι οι μετριοπαθείς, εμείς είμαστε καλά οι φανατικοί, επί χρόνια και μας κοροϊδεύανε και μας δουλεύανε, και ξαφνικά γυρίσαν προς εμάς και μας είπαν, ξέρετε κάτι κύριοι, ελάτε μαζί μας για να μας βοηθήσετε να μπούμε στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Τότε μας θυμηθήκανε. Και παρόλο που ξέραμε ότι φέρουμε περισσότερο εκλογική δύναμη από αυτούς, παρόλα αυτά δεχτήκαμε όχι η μοιρασιά των θέσεων δεν έγινε δίκαια. Αυτοί πήραν τις πρώτες θέσεις, μας δώσαν τις τελευταίες θέσεις, αλλά εμείς το δεχτήκαμε. Για να μπούμε στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Okay. Παρόλα αυτά, η αριστερά μαζί με το ανώτατο το αριστερό δικαστήριο έκαναν σφήνα και έβγαλαν τον ηγέτη του κόμματός μας, τον τότε ηγέτη του κόσματός μας, τον Δόκτωρ Μιχάλη Μπεναρή, εκτός των εκλογών. Ενώ ήταν πρώην βουλευτής του Ισραήλ, και καλά τον θεώρησαν και καλά ρατσιστή. Ενώ το Ισραηλινό Κοινοβούλιο του έδωσε το OK να τρέξει να κατεβεί στις εκλογές, το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ μαζί με τους αριστερούς και τους ρεφορμιστές βάλανε βέτο να μην κατεβεί στην Ισραηλινή πολιτική. Τον αποκόψαν εντελώς από την Ισραηλινή πολιτική. Και γι' αυτό, όταν τελικά έγιναν οι εκλογές, οι έδρες που πήρε το λεγόμενο κόμμα του Μπάιτα Γιουντί με το Ιχούντα Λεουμί και την Οτσμά Γιουντίτ ήταν 6 έδρες, ενώ ο Ίταμαρ έμεινε απ' έξω. Μας είχαν υποσχεθεί όμως, εγγράφως, ότι αν αυτοί μπουν στη Βουλή, στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, στην Κνέσετ, αν γίνουν οι δύο αρχηγοί των άλλων δύο κομμάτων γίνουν υπουργοί,
θα παραιτηθούν ως βουλευτές και μπορεί να μπει ο Ίταμαρ ως βουλευτής στη θέση τους. Ελάτε όμως που μετά τις εκλογές, ενώ περιμέναμε να γίνει κάτι τέτοιο και γίναν και οι δύο υπουργοί και το παραδέχτηκαν μάλιστα τόσο ο Σμότριτς όσο και ο Ραβίνος Πέρετς, ότι αν δεν υπήρχε η ένωση με την Ότσι Μαϊωρί δεν θα ήταν οι ίδιοι στη Βουλή και δεν θα ήταν οι ίδιοι υπουργοί. Παρ' όλα αυτά, όταν γίνανε υπουργοί και τους ζητήσαμε να παραιτηθούν, άρχισαν να τα θαλασσώνουν. Σου λένε, άστο τώρα, θα το δούμε αργότερα, ή μας είπαν ότι δώστε τα λεφτά που κάθε κόμμα που μπαίνει στο Ζωντανό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα, όταν είναι μικρό το κόμμα, έχει μεγάλα έξοδα. Και όταν ένα κόμμα καταφέρει και μπει στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, παίρνει ένα επίδομα από το κράτος για να καλύψει τα σπασμένα που έβγαλε στις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, μας είπαν ότι αν θέλετε να σκεφτούμε να παραιτηθούν οι αρχηγοί μας των άλλων δύο κομμάτων από βουλευτές, εφόσον γίνουν υπουργοί, γιατί στο Ισραήλ μπορεί να είσαι υπουργός ακόμα και αν δεν είσαι βουλευτής. Θα πρέπει να μας δώσετε τα λεφτά του κόμματός σας. Τους είπαμε μια στιγμή, από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Θα μείνουμε εμείς ακάλυπτοι για να είσαστε εσείς, για να βολευτείτε εσείς. Και τελικά θέτησαν την έγγραφη υπόσχεσή τους. Γίναμε μετέπειτα δεύτερες εκλογές. Ο Μπένετ και η Σακέτ που χάσαν στις πρώτες εκλογές και δεν μπήκαν καν στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, κατάλαβαν και καλά το λάθος τους και γύρισαν πίσω στους θρησκευόμενους δεξιούς. Και θέλησαν να κάνουν ένα μεγαλύτερο συνασπισμό κομμάτων, δεξιών κομμάτων, αυτό που λέγεται για μήνα σήμερα. Και τότε γύρισαν και είπαν, ο Μπένετ έβαλε βέτο ότι αν θέλουμε, λέει, την Οτσμά Γεουδίτ και τον Ίταμαρ, θα τους δώσουμε μόνο την τελευταία θέση, την 8η θέση, ξέροντας ότι η Οτσμά με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπει στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Μας κορόιδεψαν, μας έπαιξαν παιχνίδι και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να τρέξουμε μόνοι μας, να κατεβούμε μόνοι μας, αν και αριστερά πάλι με το Ισραηλινό, αυτό το δικαστήριο το αριστερό, ακύρωσαν άλλους δύο ηγέτες μας από το να κατεβούν στην Ισραηλινή πολιτική, τον Μπαρουγ Μάρζα και τον Μπέτσι Κόπστεϊν, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην ηγεσία ως γνωστός πολιτικός μόνο ο Ίταμαρ Μπεν-Γκβίρ. Και παρόλα αυτά, κατεβήκαμε μόνοι μας, αν και ξέραμε ότι είναι πολύ δύσκολο να μπεις μόνος σου. Ένα-δύο μικρό κόμμα να μπει μόνος να κερδίσει τέσσερις έδρες, γιατί στο Ισραήλ χρειάζεται να κερδίσεις τέσσερις έδρες για να είσαι μέσα στην Ισραήλ. Αν δηλαδή κερδίσεις 3,5 έδρες, δεν είσαι μέσα στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Και φτάσαμε περίπου τη δύναμη των τριών εδρών. 84.000 ψηφοφόροι ψήφισαν την Οτσμά Γεουδίτ. Παρόλο που ξέραν ότι υπάρχει μεγάλο θέμα ότι μπορεί να μην μπουν στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Πάλι κυβέρνηση δεν έγινε. Και ήταν τότε να κατεβούμε σε τρίτες εκλογές. Και τότε τι γίνεται. Έρχεται τώρα ο Ραβίνος Πέρετς του Μπάιτα Γεουδί και σου λέει θα κάνω συμφωνία με την Οτσμά Γεουδί να κατεβούμε, συμφωνία έγγραφη πάλι, να κατεβούμε μαζί τα δύο κόμματα. Okay. Κοίτανε, η συμφωνία έγινε. Όλα καλά και όλα ωραία. Μαζί μας. Μόνο που ο Σμότριτς άρχισε να φέρνει προβληματάκια, ενώ αυτός είναι το πιο μικρό κόμμα μέσα στα δεξιά θρησκευτικά κόμματα ή τα δεξιότερα κόμματα του Λικούντ, και αντί να έρθει να ενωθεί μαζί μας, πήγε και ενώθηκε με τον Μπένετ, ο οποίος Μπένετ καλά το παίζει πολύ liberal και φιλελεύθερος μέσα στα δεξιά δεδομένα. Και ενώ γίνεται τελικά πίεση, ενώ εμείς λέμε στον Ραβίνο Πέρετς, μη μας προδώσεις. Και ο Ραβίνος Πέρετς μας λέει, μην ανησυχείτε, δεν θα σας προδώσω, προχωράμε μαζί. Παρ' όλα αυτά, την τελευταία μέρα που ήταν να δοθούν τα ψηφοδέλτια τελικά στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, μισή ώρα μόλις πριν κλείσουν τα ψηφοδέλτια, ο Ραβίνος Πέρετς, υπό την πίεση του Μπένετ, του Σμότριτς, αλλά και του Νετανιάου, μας εγκαταλείπει, μας προδίδει και πάει μαζί τους. Και έτσι αφήσαν την Οτσμά Γεουδί, μας άφησαν ακάλυπτους. Εντελώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά το ίδιο το Λικούντ αφιέρωσε 7 εκατομμύρια shekels σε προεκλογική εκστρατεία εναντίον μας. Έτσι μας ρούφηξαν τους περισσότερους οπαδούς μας, αποτέλεσμα να μείνουμε με περίπου 20.000 αυτή τη φορά ψηφοφόρους,
που αυτοί τους 20.000 ψηφοφόροι ήξεραν 100% είναι σούμε, η σκληρή βάση που θα ψήφισαν ο Τσμά ή αλλιώς δεν θα ψήφισαν τίποτε άλλο. Από την άλλη πλευρά όμως, ο Μπένετ που νόμιζε ότι θα πάρει περισσότερη δύναμη μαζί με τη Σακέ, το Σμότρης και το Ραβίνο Πέρετς, παρόλο που το Γιαμίνα είναι συνασπισμός τριών κομμάτων, όπως είπαμε, έπεσαν και αυτοί πάρα πολύ, και ενώ κάποτε ήταν το τρίτο κόμμα στο Ισραήλ, με 12 και έδρες, 16 έδρες, μετά πέσαν στις 12, σήμερα πέσαν στις 6 έδρες, που είναι και τρία κόμματα, σκεφτείτε. Πέσαν στις 6 έδρες. Επομένως και η δύναμή τους ήταν πάρα πολύ λίγη. Εμείς μείναμε πάλι εκτός του κοινοβουλίου. Και τώρα ήταν να δημιουργηθεί η τρίτη κυβέρνηση. Και έρχεται ο Μπένετ και ζητάει από τον Νεζητάει, απαιτεί από τον Νετανιάου να του δώσει σημαντικά υπουργεία. Μόνο που ο Νετανιάου γύρισε και του είπε: Κοίτα, να δεις, φίλε, δεν είσαι αυτός που ήσουν πιο πριν, δεν έφερες αυτό που έπρεπε πιο πριν να φέρεις. Επομένως, κάτσε ήσυχος, πάρε 4 υπουργεία και βούλωσε το. Έχεις μόνο 6 έδρες, πάρε 4 υπουργεία. Παρ' όλα αυτά, ο Μπένετ ήθελε περισσότερα από 4 υπουργεία. Και τελικά είπε ότι θα κατεβεί στην αντιπολίτευση. Το Γιαμίνα θα κατεβεί σύσσωμο στην αντιπολίτευση εναντίον του Νετανιάου. Σήμερα λοιπόν το πρωί γίνεται γνωστό ότι ο Νετανιάου πλησίασε τον Ραβίνο Πέρετς. Τον ίδιο Ραβίνο Πέρετς που πρόδωσε την Οτσμά Γεουδίτ υπό την πίεση του Μπένετ και του Σμότριτς. Και του λέει: Πρόδωσε τον Σμότριτς και τον Μπένετ και έλα μαζί μου. Θα σου δώσω ένα υπουργείο ό,τι να είναι. Δημιουργούν υπουργεία από το τίποτα μόνο και μόνο για να υπάρχουν υπουργοί. Και ο Ραβίνος Πέρετς, δεύτερη φορά, τους πρόδωσε. Η ουσία η καρέκλα. Όπως πρόδωσε εμάς, τώρα πρόδωσε και αυτούς. Πρόδωσε και αυτούς, έτσι αφήνοντας τον Μπένετ και τη Σακέτ και τον Σμότριτς στην αντιπολίτευση και πάει μαζί με αυτή την κυβέρνηση. Για να μην κοροϊδευόμαστε, ο Μπένετ μη σας λέει παραμύθια ότι είναι και καλά ο δεξιός, γιατί και αυτός ήταν έτοιμος να κατευθύνσει με τους αριστερούς του Γκάντς και του κόμματος του εργατικού σε αυτή την κυβέρνηση, αν του δίναν περισσότερους υπουργούς. Τώρα το παίζει και καλά ότι αυτή είναι αριστερή κυβέρνηση, εγώ είμαι ο δεξιός. Τρίχες. Εμείς έτσι κι αλλιώς δεν θα καθόμαστε σε μια τέτοια κυβέρνηση. Γι' αυτό και κάποιοι δεν μας θέλουν. Αλλά επειδή εμείς έχουμε πραγματική ιδεολογία και δεν μας ενδιαφέρει καρέκλα. Ως καρέκλα και μόνο. Και έτσι λοιπόν σήμερα. Πώς να μην χαίρομαι όταν βλέπω το κάρμα, την θική αυτή δικαιοσύνη που έρχεται πάνω σε αυτό το άθλιο συνασπισμό της Γιαμίνα που μας πρόδωσε, που ακριβώς προδόθηκαν με τον ίδιο τρόπο που μας πρόδωσαν, από τον ίδιο ακριβώς άνθρωπο, τον λεγόμενο Ραβίνο Πέρετς, ο οποίος μάλιστα έχει χλεβάσει εντός το όνομα του Θεού. Δεν είναι κακός άνθρωπος, τον ξέρω και προσωπικά, δεν είναι κακός άνθρωπος, αλλά είναι ένας άνθρωπος μαριονέτα. Ένας άθλιος ως πολιτικός, ο οποίος κατευθύνεται. Εντάξει, και στο Ισραήλ υπάρχουν πολύ τέτοιοι πολιτικοί. Πολιτικάνιδες, κατευθυνόμενοι, μαριονέτες, σάπιοι, σαν οντότητες. Okay? Και σας το λέω πραγματικά, δεν μισώ τον Γκάντς. Και ο Γκάντς είναι ένα άτομο κατευθυνόμενο. Θα το δείτε αυτό στην πορεία, στην Ισραηλινή πολιτική. Θα μου πείτε πώς αυτά τα άτομα είχαν ισχυρές θέσεις στο στρατό, όπως ο Ραβίνος Πέρετς πιο πριν ήταν και ο αρχιραβίνος του στρατού και πιο πριν ήταν ο αρχηγός της στρατιωτικής Ισραηλινής αεροπορίας, αξιωματικός της και πώς ήταν ο Γκάντς αρχιστράτηγος του Ισραήλ. Δυστυχώς το Ισραήλ που θυμάστε από την εποχή του 60 και 70 δεν είναι το σημερινό Ισραήλ. Το λέω αυτό με μεγάλο μου πόνο. Ο λαός πατριωτικός. Ο λαός όλα καλά. Πολιτικάνιδες, χάλια. Όμως υπάρχει και ένα πρόβλημα και δεν το τελειώνω. Το πρόβλημα όμως είναι και στο λαό. Γιατί ναι, μεν ο λαός είναι πατριωτικός στη βάση του, αλλά ο λαός ακόμα θέλει να παραμεθιάζεται και να τρέχει και να ψηφίζει τα μεγάλα φαβορί. Ξέροντας ότι αυτά τα φαβορί θα τον κοροϊδέψουν. Και κάθε φορά πάλι κάθεται και ψηφίζει τα ίδια φαβορί που προβάλλονται. Είτε από την είναι τη δεξιά, είτε είναι από την αριστερά. Τώρα αυτή η κυβέρνηση, να σας πω την αλήθεια, δεν θα οδηγήσει σε τίποτα καλό. Είναι μια κυβέρνηση ετερογενής, πλήρως ετερογενής, οπορτουνιστική, από την αρχή μέχρι το τέλος.
Το μόνο που τους ενδιαφέρουν είναι η μάσα και οι καρέκλες. Δεν νομίζω ότι θα προσφέρουν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Όλοι ξέρουν ότι μόλις είναι να τελειώσει ο χρόνος του Νετανιάου για να αλλάξει, για να έρθει ο Γκάντς, όλοι λένε ότι ο Νετανιάου θα μαγειρέψει πάλι ένα παιχνίδι εναντίον του Γκάντς και θα το ρίξει. Επομένως, περιμένετε, αυτή η κυβέρνηση δεν θα κρατήσει ούτε ένα χρόνο. Αν και το πολύ να κρατήσει ένα χρόνο. Επομένως, εκλογές θα γίνουν και πάλι. Θα μου πείτε αστάθεια. Εγώ προτιμώ την αστάθεια, όσο και αν αυτό με πονάει, από το να έχουμε τέτοιους πολιτικάνηδες, τέτοιους μάπες πολιτικάνηδες στην εξουσία και να τα κάνουν ακόμα πιο μαντάρα. Δυστυχώς. Αλλά τα πράγματα δεν θα φτιάξουν μέχρι ο λαός πραγματικά να καταλάβει ότι ναι μεν είναι καλό να είμαστε πατριώτες, αλλά το να ψηφίζουμε φαβορή μόνο και μόνο γιατί μου αρέσει, γιατί ο τύπος είναι φαβορή, στη στιγμή που ξέρεις ότι σε κοροϊδεύει, δεν πρόκειται να δούμε τίποτα καλύτερο στα επόμενα χρόνια, μέχρι αυτό να γίνει συνειδητό από την πλειοψηφία του πατριωτικού Ισραηλινού λαού.